Πόλη και η παρέλαση ανέβηκαν για πρώτη φορά το 1965 από το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ζυρίχης τον επέλεξε ως τον σημαντικότερο νέο καλλιτέχνη και του απένιμε μάλιστα το βραβείο Golden Eye. Η τελευταία του ταινία Stronger αφηγείται τη ζωή ενός τραυματία στο τρομοκρατικό χτύπημα του Μαραθωνίου της Βοστόνης και η ερμηνεία του πιθανότατα να του χαρίσει μία ακόμα υποψηφιότητα για Όσκαρ. Στη Ζυρίχη ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Stronger στο Φεστιβάλ του Τορόντο, ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζέικ Τζίλενχαλ βρέθηκε στη Ζυρίχη για να παραλάβει το βραβείο Golden Eye, γνωστό και ως Χρυσό Μάτι, φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που αξίζει το κοινό να παρακολουθεί. Thank you all for having me. Thank you all for having me in your beautiful city, in your beautiful country. And I want to thank the Zurich Film Festival. And it's about believing in yourself. And I actually think it's about other people believing in you. And that's how you get to do whatever you love to do and keep doing it. Η ταινία Stronger βασίζεται στα αληθινά γεγονότα της ζωής του Jeff Bowman, που έχασε και τα δύο πόδια του στο βομβιστικό χτύπημα του Μαραθωνίου της Βοστόνης το 2013. There was an explosion and your legs, they're gone, bro. My friends or my family members and realizing in times when they felt like they couldn't keep going that, you know, Jeff's story kind of makes you feel like you can. And I think that that felt to me like a very important story to be telling now. Η ταινία Stronger θα κάνει την πρεμιέρα της στις ελληνικές αίθουσες την τρέχουσα κινηματογραφική χρονιά. See how amazing my son is. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.